αγαπητοί βουλευτές και εκπρόσωποι των μέσων. Ονομάζομαι Δημήτρης Παντελή, είμαι ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Λεωφορείων Αμοχώστου. Η εταιρεία μας εκτελεί τις δημόσιες συγκοινωνίες στην επαρχία Αμοχώστου από το 2010 μέχρι σήμερα με μεγάλη επιτυχία. Εργοδοτούμε περίπου 150 υπαλλήλους, οι οποίοι είναι πάντα δίπλα μας, όπως έπραξαν και έξω από τις αίθουσες του δικαστηρίου και τους οποίους θέλω να ευχαριστήσω. Με τα λεωφορεία μας εξυπηρετούνται πάνω από 1.000.000 τουρίστες κάθε χρόνο, περίπου 3.000 εργατοϋπαλλήλοι από τις διάφορες κοινότητες μεταφέρονται καθημερινά στην τουριστική βιομηχανία στον Πρωταράγκη Αγία Νάβα για να εργαστούν. Περίπου 3.500 μαθητές μεταφέρονται καθημερινά στα σχολεία με ασφάλεια και το κυριότερο, οι περισσότεροι νεαροί χρησιμοποιούν τα λεωφορεία μας στις νυχτερινές τους εξόδους καθώς και για μπάνια στη θάλασσα τους καλοκαιρινούς μήνες. Έχουμε άψογη συνεργασία με όλους τους τοπικούς φορείς, δημάρχους, κοινοτάρχες, σχολικές εφορίες, διευθυντές σχολείων, συνδέσμους γονέων, αστυνομία, ΤΕΒΕΑ κτλ. Τους οποίους θέλουμε να ευχαριστήσουμε για τη στήριξη τους. Τον περασμένο Οκτώβριο, στις 25 Οκτωβρίου συγκεκριμένα, υποβάλαμε προσφορά για τις νέες συμβάσεις για την επόμενη δεκαετία 2020 μέχρι 2030. Αρχές Νοεμβρίου άρχισε η αξιολόγηση των προσφορών από την Επιτροπή Αξιολόγησης. Εκ των υστέρων και μετά την επιθεώρηση των εγγράφων του διαγωνισμού, είδαμε με έκπληξη μας ότι ζητούσαν διευκρινήσεις και νέα έγγραφα από την κοινοπραξία MLKP, που αποδείχτηκε μετά στο δικαστήριο ότι λαθασμένα ζητούσαν η Επιτροπή Αξιολόγησης επιπλέον έγγραφα μετά την υποβολή των προσφορών. Η προσφορά μας κρίθηκε καθόλου έγκυρη και σωστή από την Επιτροπή Αξιολόγησης και το Συμβούλιο Προσφορών και ρωτώ, μήπως υπήρξαν παρεμβάσεις από κάποιους προς την Επιτροπή Αξιολόγησης αντί να ακυρώσουν την κοινοπραξία MLKP, να τις κατακυρώσουν την προσφορά. Τώρα που κερδίσαμε στο δικαστήριο και ακυρώθηκε η κοινοπραξία, σκέφτηκαν κάποιοι με όλα τα μέσα και τρικλοποδιές να μας ακυρώσουν και εμάς. Στις 27 του Νιόβρη ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα, ποιοι κέρδισαν. Η κοινοπραξία MLKP κέρδισε 4 διαγωνισμούς, όπως ήταν τα σχέδια κάποιων, ενώ έπρεπε να ακυρώνονται γενικά από όλες τις επαρχίες και όλους τους διαγωνισμούς. Αμέσως προσφύγαμε στο δικαστήριο. Τον Ιανουάριο, όταν ξεκίνησαν οι ακροάσεις στο δικαστήριο, η κοινοπραξία παρουσίαζε ακόμα έγγραφα και βεβαιώσεις για το ποιος ετοίμασε το business plan, το οποίο αρχικά ετοίμασαν οι ίδιοι και το υπόγραψε ο ίδιος ο ιδιοκτήτης της κοινοπραξίας, κ. Φελίπε Κόσμε. Τελικά το έντιμο δικαστήριο αποφάσισε ότι αυτές οι ενέργειες της κοινοπραξίας ήταν παράνομες και τους ακύρωσε με απόφαση στις 7 του Απρίλη του 2020. Αντί την επόμενη ημέρα να μας φωνάξει το Υπουργείο να υπογράψουμε την νέα σύμβαση ως δεύτεροι επιτυχόντες, όπως έκανα στην επαρχία Λευκωσίας και Λάρνακας όταν κέρδιζε η κοινοπραξία και την επόμενη ημέρα υπόγραφα, εμείς ακόμα περιμένουμε τον Υπουργό να τελειώσει με τον επαναπατρισμό των φοιτητών και μετά, αν έχει χρόνο, να υπογράψουμε. Θέλω επίσης να τονίσω ότι το δικαστήριο παρατήρησε ότι η όλη διαδικασία ετοιμασία των εγγράφων του διαγωνισμού και η αξιολόγηση ήταν ελλειπής. Παράδειγμα, στα έγγραφα υπήρχε προβλεπόμενος στόλος στην επαρχία Αμοχώστου, 70 λεωφορεία, και η κοινοπραξία στην προσφορά της έβαλε μόνο 49, ενώ εμείς έβαλαμε κανονικά 70, με αποτέλεσμα να χρειαζόμαστε περισσότερες επενδύσεις και να κριθούμε πιο ακριβοί. Ενώ η κοινοπραξία με περίπου 35% μειωμένο στόλο σε όλες τις επαρχίες ήταν πιο φτηνή, αλλά θα άφηνα χωριά στα βουνά και στις πεδιάδες χωρίς συγκοινωνίες. Ο γενικός ελεκτής της 30 του Νιόβρη του 2019, αμέσως μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, έδινε τα εύσημα στην πρώην Υπουργό και στη ψυχή των συμβάσεων, όπως είπε ο ίδιος, ο οποίος είχε την ευθύνη της προετοιμασίας των εγγράφων και της αξιολόγησης.
Και ρωτώ, μήπως έδινε οδηγίες ο Γενικός Ερευνητής πώς θα γίνει η αξιολόγηση και μετά οδηγίες προς το Συμβούλιο Προσφορών, πώς θα ακυρώσει τον ΟΣΥΠΑ στην ΠΑΦΟ που έβαλε έναν έγγραφο μετά, ενώ δεν ακυρώθηκε η κοινοπραξία που επιχειρεί από τον Νοέμβριο μέχρι σήμερα να προσθέτει νέα έγγραφα και νέες βεβαιώσεις ποιος έκαμε την μελέτη του στο business plan για να τους νομιμοποιήσουν και να ουζόκουν και την αμόχωστον και τα υπεραστικά. Για τον διαγωνισμό της ΠΑΦΟ, η ψυγείωση συμβάσεων κατέθεσε στο δικαστήριο ενόρκως ως τεκμήριο επιστολή του Γενικού Ελεκτή, την οποία κατέχουμε, που ο Γενικός Ελεκτής κατηγορά και κατσαδιάζει τους δύο από τους τρεις αξιολογητές της Επιτροπής Αξιολόγησης. Ο ένας βέβαια που δεν κατηγορείται είναι φυσικά η ψυγείωση συμβάσεων, καθώς και το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου, λες και δεν υπάκουσαν τις συμβουλές του. Αυτό σημαίνει ότι ο Γενικός Ελεκτής ενεργά ως παρατηρητής ή ως μαέστρος της ορχήστρας. Πολύ πρόσφατα στη διαδικασία επαναξιολόγησης επανήλθε ο Γενικός Ελεκτής με σημειώματα, καθοδηγώντας πώς και τι να ελέξει το Συμβούλιο Προσφορών και η Επιτροπή Αξιολόγησης, επεμβαίνοντας στις διαδικασίες πέραν του ρόλου του ως παρατηρητής. Γιατί ο Γενικός Ελεκτής στο Twitter πανηγύριζε στις 30 του Νιόβρη του 2019 ότι το σαθρό σύστημα λοιπόν στην ΙΤΑ, αφού και ο ίδιος από το 2009 μέχρι το 2014 ήταν μέλος του συστήματος ως Διευθυντής Ελέγχου στο Υπουργείο. Μήπως να μας καθαρίσει όλους να μην ενοχλούμε τη συνέχιση του σάπιου συστήματος? Είναι καταδικαστικών και απαράδεκτων και ανεπίτρεπτων ο ανεξάρτητος θεσμός ο Γενικός Ελεκτής να πανηγυρίζει για την νίκη της κοινοπραξίας MLKP, να θεοποιεί άτομα που εργάστηκαν για την επίτευξη αυτού του στόχου και ταυτόχρονα κατηγορεί άτομα που δεν ακολούθησαν ενδεχομένως τις συμβουλές του. Με τόση ευκολία οι υφιστάμενες εταιρείες ακυρώθηκαν από την πρώτη αξιολόγηση. Η εταιρεία μας, όσον και τα υπεραστικά, χάρη στους δικηγόρους μας, κύριους Μιχάλη Κυριακίδη και Ελένη Νεοπτολέμου, που θέλω να ευχαριστήσω, κερδίσαμε στα δικαστήρια πεντακάθαρες νίκες. Μήπως χαλάσαμε τα σχέδια κάποιων που έταξαν στους Ισπανούς να έρθουν στην Κύπρο ότι πρέπει να κερδίσουν 4 επαρχίες? Τα έγγραφα του διαγωνισμού ετοιμάστηκαν από την αρχή και μετά, με τις τροποποιήσεις την τελευταία στιγμή πριν την υποβολή των προσφορών, για να εξυπηρετήσουν κάποιους. Παρατηρήσαμε στις αίθουσες των δικαστηρίων 4 μήνες που πηγαίναμε συνέχεια τη δικηγόρον της νομικής υπηρεσίας με πόσο ζήλων υπερασπιζόταν τους Ισπανούς και των καπνών και διερωτόμαστε ποιους εκπροσωπούσε στο δικαστήριο. Τόσο μεγάλος ήταν ο ζήλος για να επιτύχει η κοινοπραξία MLKP των στόχων που η δικηγόρος όσον και η ψυχή της των συμβάσεων κατέθεσαν στο δικαστήριο απόρριτα έγγραφα της εταιρείας μας, τα οποία ήρθαν στην κατοχή των δικηγόρων της κοινοπραξίας. Η ίδια δικηγόρος που συμβουλεύει το Υπουργείο και την Επιτροπή Αξιολόγησης, έτσι ώστε να κάνουν σωστή δουλειά, αποφάσισε να μας κάνει έφεση στο ανώτατο δικαστήριο, αμφισβητώντας τις αποφάσεις τριών εντυμωτάτων δικαστών, οι οποίοι ακύρωσαν την κοινοπραξία. Την ίδια στιγμή, σύμφωνα και με τη θέση του δικαστηρίου και Υπουργείου, να προχωρήσουν σήμερα με επαναξιολόγηση των προσφορών. Και ρωτώ, τι θα συμβουλέψει την Επιτροπή να αξιολόγηση να πράξει, αφού η ίδια διαφωνεί με τις αποφάσεις του δικαστηρίου? Σε πρόσφατες δηλώσεις τόσο του Υπουργού όσο και του Γενικού Ελεκτή, όταν διαμαρτυρόταν ο Ζήνο Λάρνακας έξω από το Προεδρικό, είπαν και οι δύο: υπάρχουν δικαστικές αποφάσεις τις οποίες σεβόμαστε και πρέπει να ακολουθούμε. Για την αμόχωστον και τα υπεραστικά δεν υπάρχουν δικαστικές αποφάσεις? Παρακαλούμε τον ένδυμο κύριο Υπουργό, όπως πολύ σωστά σπατάλησε τόσο χρόνο στο αεροδρόμιο Λάρνακας για τον επαναπατρισμό των φοιτητών με μεγάλη επιτυχία, να σπαταλήσει χρόνο και με αποφασιστικότητα να λύσει και τα τεράστια προβλήματα των δημοσίων συγκοινωνιών.
Οι διαδικασίες επαναξιολόγησης και των συμβούλων προσφορών, είτε με παρεμβάσεις είτε χωρίς παρεμβάσεις, κινούνται με ρυθμούς χελώνας. Ευελπιστούμε ότι η Επιτροπή Αξιολόγησης και των Συμβούλων Προσφορών θα παραμείνουν ανεπηρέαστοι και χωρίς παρεμβάσεις από μεγάλες δυνάμεις να αποφασίσουν σωστά και δίκαια το συντομότερο δυνατόν. Ζητούμε σεβασμό των δικαστικών αποφάσεων από τρεις διαφορετικούς έντιμους δικαστές και το συντομότερο να καλεστούμε στο Υπουργείο να υπογράψουμε τη νέα σύμβαση για την επόμενη δεκαετία. Αγαπητοί, τελικά τι θέλουμε, δημόσιες συγκοινωνίες στην Κύπρο ή να χρησιμοποιούμε τις δημόσιες συγκοινωνίες ο καθένας για το δικό του συμφέρον? Εμείς ως ΟΣΕΑ αμοχώς του θέλουμε και θα συνεχίζουμε να τις παρέχουμε και την επόμενη δεκαετία. Δεν ζητούμε χάρη από κανέναν, ούτε καιρούς φέτη. Ευχαριστώ πάρα πολύ.